Τώρα μπορούμε να μιλήσουμε με τον κύριο Πατούλιο, πρόεδρο του Ιδρυτικού Συλλόγου Αθηνών και βεβαίω Περιφερειάρχη Αττική. Νομίζω ότι μα ακούτε καλά τώρα, κύριε Πατούλιο. Καλησπέρα. Ναι, ναι, κυρία Ζαρακέλη. Γεια σα. Καλησπέρα, κύριε Βασιλιά. Συζητούμε με τον Βασίλη αυτό το οποίο παρακολουθούμε να συμβαίνει. Έχουμε αυτό το ερώτημα, κύριε Πατούλιο. Το γιατί τόσο μικρό αριθμό των ιδιωτών ιατρών. Κοιτάξτε, καταρχήν να πούμε ότι δυστυχώ οι Έλληνε γιατροί πλέον. Δεν είμαστε όπως παλαιότερα. Έχουν φύγει 18.000 γιατροί τα τελευταία 5-6 χρόνια και αυτό είναι μια πραγματικότητα. Δυστυχώς συνέβη και αυτό και σήμερα έχουμε δυναμώσει άλλα υγειονομικά συστήματα άλλων χωρών. Το δεύτερο είναι ότι προφανώς δεν υπάρχουν γιατροί που βρίσκονται σε τουρισμό. Υπάρχουν γιατροί που βρίσκονται σε ιατρία, που έχουν αναλάβει μέσα από τον ΕΟΠΗ και μέσα από τις συμβάσεις τους την πρωτοβάθμια περίθαψη συγκεκριμένους ασθενείς και προσφέρουν όλο αυτό το χρονικό διάστημα ό,τι καλύτερο και για αυτούς. Απ' την άλλη πλευρά υπάρχει όμως εδώ μια διαχείριση προτεραιοτήτων. Mm-hmm. Η διαχείριση των προτεραιοτήτων σημαίνει ότι υπάρχουν αυτή τη στιγμή ασθενείς που δίνουν μάχη για τη ζωή τους από τη στιγμή που αυξήθηκε η νοσηρότητα και η μεταδοτικότητα των μεταλλάξεων του ιού και του βρετανικού τύπου και του αφρικάνικου τύπου. Και είναι... Ναι, κύριε Βεντέρ. 61 συνάδελφοί σας οι οποίοι δήλωσαν τη διαθεσιμότητά τους από την πρώτη στιγμή ήταν σε διακοπές και κατόρθωσαν να... Και είπαν το ναι πρώτη-πρώτη. Και είπαν το ναι πρώτη-πρώτη. Ναι, Βασίλη. Προφανώς υπήρχαν και άλλοι οι οποίοι βρίσκονται σε μια διαδικασία ίσως όχι μεγαλύτερη ευσύνη θυσίας, ίσως σε μια φάση που μπορούν να αφήσουν και τον χώρο δουλειά του. Ναι. Δεν θέλω, κύριε Βενιζέλο, επειδή γνωριζόμαστε πολλά χρόνια με την κυρία Ζαρακέλη. Δεν θέλω να καλύψω κανέναν. Δεκτό. Γι' αυτό ακριβώς είπα και το εξής. Εδώ δεν πάμε για επιστρατευτικά, κάνουμε για συστράτευση. Πρέπει οι πάντες σε αυτό το κάλεσμα που έκανε και το Υπουργείο Υγείας, που έχει μια πλήρη, αν θέλετε, εικόνα των αναγκών, των προβλημάτων, των ελλείψεων και είπε: κάνω διαχείριση προτεραιοτήτων και καλό ιδιώτες πρωτοβάθμιας περίθαλψης, πνευμονολόγους, παθολόγους, γενικούς γιατρούς και αναισθησιολόγους να συνδράμουν. Και να βοηθήσουν σε αυτό που παρακολουθούν. Βέβαια, το θέμα με τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο όμως, κύριε Πατούλη, τουλάχιστον έτσι όπως διαβάσαμε και την ανακοίνωση, διαβάζω και δηλώσεις και του αντιπροέδρου του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου ή του προέδρου του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου. Η προσέγγιση είναι διαφορετική. Κοιτάξτε, εγώ γι' αυτό ακριβώς διαχώρισα και τη θέση μου με την έννοια ότι αυτή την ανακοίνωση που έβγαλε ο Πανελλήνιος δεν προέκυψε μέσα από τις αποφάσεις των Προέδρων, προέκυψε από τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου. Πώς ερμηνεύεται αυτή τη θέση, κύριε Πρόεδρε, πώς την ερμηνεύεται, προβάλλα συνδικαλιστικά αιτήματα τη στιγμή της μάχης. Κύριε Βενιζέλο, δεν θέλω να ερμηνεύσω κανένα, επιτρέψτε μου το να έχω αυτό το δικαίωμα. Αυτό που μπορώ να σας πω είναι ότι διαχώρισα τη θέση μου και γράφος, διότι πιστεύω δεν χρειάζεται ούτε τα γιατί, ούτε τα πρέπει, ούτε κανένα δάχτυλο το οποίο να κουνάει κανείς σε κανένα. Σήμερα είμαστε στη μάχη και καλούμαστε από την πολιτεία να δώσουμε τον όρκο του Ιπποκράτη ο καθένας με την ευθύνη σε ένα μεγάλο πρόβλημα που είναι παγκόσμιο, που είναι ευρωπαϊκό και που είναι εθνικό. Βρισκόμαστε στο τούνελ ακόμα, βλέπουμε το φως ότι πλησιάζουμε να βγούμε έξω από το τούνελ, αλλά σήμερα βρισκόμαστε ίσως στις πιο δύσκολες μέρες για τις επόμενες 3 εβδομάδες του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Και εκεί δεν χρειάζονται ούτε υποσημειώσεις, ούτε υστερόγραφα. Χρειάζεται δουλειά, μάχη απέναντι στη μάχη που δίνουν κάποιοι συμπολίτες μας με τη ζωή και το θάνατο. Η ανησυχία, και γι' αυτό σας έκανε και ο συνάδελφος το ερώτημα, είναι αν αυτή τη μάχη οι πολίτες καλούνται να τη δώσουν δυστυχώς εν μέσω ενός ιατρικού εμφυλίου, σε εισαγωγικά, κύριε Πρόεδρε. Αυτό, κύριε Ζαρακέλη, δεν υπάρχει, διότι νομίζω ότι από τη στιγμή που διαχωρίσαμε και εμείς τη θέση μας και είπαμε ότι αυτή η μάχη πρέπει να δοθεί, νομίζω ότι πέσαν οι πάντες, οι τόνοι όλων, και αυτή τη στιγμή βρίσκονται συστρατευμένοι. Κανείς σημειώνει βεβαίως αυτό που συνέβη, αλλά δεν νομίζω ότι είναι το μείζον αυτή τη στιγμή. Δεν υπάρχει εμφύλιος. Υπάρχει η μάχη και πρέπει να δοθεί και θα δοθεί. Μάλιστα.
Λοιπόν, νομίζω σε αυτό το θέμα να μείνουμε εδώ πολύ γρήγορα, κύριε Πατούλη, τη βοήθειά σας, αυτά τα οποία βλέπουμε να συμβαίνουν. Λέγαμε νωρίτερα και με τον Βασίλη, είδαμε και τις εικόνες από τον Ευαγγελισμό. Ψάχνουμε να βρούμε το τι ακριβώς γίνεται. Φαίνεται ότι τα πράγματα δεν είναι καλά. Δεν ξέρω τι βλέπετε ή το τι κάνουμε στην συνέχεια. Μέχρι πότε όλο αυτό? Κύριε Ζαρακέλη, είναι σίγουρο ότι αυτή τη στιγμή, και το είπα και πριν, ίσως θα είναι οι πιο δύσκολες τρεις εβδομάδες. Από την αρχή της πανδημίας, στην τρίτη της φάση, και θεωρώ ότι και με την επίσπευση του εμβολιασμού και την επίσπευση της ιχνηλάτησης των κρουσμάτων, αλλά και γενικότερα της βελτίωσης στο επίπεδο τουλάχιστον της μεταδοτικότητος από κλειστούς χώρους σε ανοιχτούς χώρους, όλα μαζί θα φέρουν καλύτερες μέρες. Αλλά τώρα είμαστε στη δύσκολη φάση και εκεί θα πρέπει να είναι όλοι προσανατολισμένοι. Γιατί είναι σίγουρο ότι τα έχουμε ζήσει όλα. Συναδέλφους που δεν εμβολιάζονται, άλλοι που δεν πιστεύουν στις μάσκες. Και μπορώ να σας πω, δυστυχώς, και συνάδελφοι που δεν πιστεύανε στον ιό, σήμερα βρίσκονται και δίνουν οι ίδιοι τη μάχη σε κρεβάτια νοσηλείας νοσοκομείου. Αλήθεια είναι αυτό που περιγράφετε. Θα σας ευχαριστήσω πολύ για την συνομιλία μας. Καλό μεσημέρι, καλή δύναμη σε όλους. Σε όλους. Να είστε καλά. Ο πρόεδρος του Κεντρικού Συλλόγου Αθηνών, περιφερειάρχης Αττικής βεβαίως, ο κ. Γιώργος Πατούλης.